τους που χάθηκαν τους βλέπω πιο συχνά. Από τα πέρατα του χρόνου να μου γνεύουν. Πέφτουν στον δρόμο μου σαν άστρα πρωινά. Από τις νύχτας στο ταξίδι επιστρέφουν. Μόνο που στον πίσω δρόμο, εκεί που ζούσαν οι εργάτες, τα σπίτια δεν είχαν πράσινο, ούτε παράθυρα. Μια βρύση μόνο για κρύο νερό. Και αυτή κάτω, στο υπόγειο, όπου η εγκατάσταση είναι πιο φτηνή. Σκέψεις και γεγονότα αγκαλιάζονται με το γνήσιο, τον αυθόρμητο λόγο του σπουδαίου μας ηθοποιού, του Τίτου Βανδύ, με το αφοπλιστικό του χιούμορ, την αισιοδοξία και την αγωνιστικότητά του, που καταργούν τα σύνορα του χρόνου και το νιώθουμε πάντα δίπλα μας. Η λεβεντιά του, το χιούμορ, το χαμόγελό του, η αισιοδοξία του, η περηφάνεια, η αγωνιστικότητά του είναι χαραγμένα δίπλα από την εικόνα και το όνομά του. Σ' όποιους τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν, κληροδότησε σαν παντοτινή ανάμνηση τη γελαστή, γοητευτική, αξιαγάπητη μορφή του και το αστήρευτο χιούμορ του. Στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, συνήθως όλα τα κοριζόπουλα είχαν και κάποιο αγαπημένο ή κάτι να θέλεις από τα νέα τα κορίτσια που λέγανε ο Αλεξανδράκης. Το μυαλό μου ήταν στο Βανδύ. Τον γνώρισα, ήμουν μαθήτρια πάλι, που βρέθηκα μπροστά του και ούτε που με κοίταξε καθόλου. Εγώ βέβαια ήμουν τρελαμένη, λες και περίμενα δεν ξέρω πού, που βρέθηκα για να με δει ή να τον δω, τίποτα. Και τέλειωσε αυτή η ιστορία, αλλά πάντα ήταν μέσα στο μυαλό μου. Περάσαν τα χρόνια και ειδωθήκαμε πια όταν ήρθα στην... όταν έκανα την πρώτη ταινία που έκανα με τον Κατσουρίδη, που είναι πολύ φίλος του Τίτου που είναι, και από εκεί άρχισε μια σχέση και άρχισαν όλα γρήγορα, όλα. Ο γάμος... Ο δικός μας, αφού σταματήσαμε διάφορες άλλες καταστάσεις της ζωής μας και μετά από αυτό, από το 83 δηλαδή, 84 παντρευτήκαμε, δεν σταματήσαμε, είμαστε ως εδώ. Στη ζωή του Τίτου Βανδύ, καλλιτεχνική δημιουργία και η πάλι για έναν καλύτερο κόσμο βάδισαν χέρι-χέρι. Ήταν κομμουνιστής από τα νεανικά του χρόνια και κομμουνιστής έμεινε μέχρι την τελευταία του πνοή. Δραστήριο μέλος εργατικής κοινωνικής αλληλεγγύης από το 1934, συνδέθηκε με το ΚΚΕ και έπειτα με το ΕΑΜ Θεάτρου. Μετά την υποχώρηση συμμετείχε στους ΕΑΜικούς Θειάσους που έδιναν παραστάσεις στην επαρχία. «Πιστεύω», έλεγε, «ότι κάθε τίμιος άνθρωπος πρέπει να είναι κομμουνιστής. Δεν μπορεί να είναι δίκαιο, δεν μπορεί να είναι ζωή το να οικονομάνε λίγοι και οι πολλοί να πεινάνε. Αρχίζεις και σκέφτεσαι πώς έγινε η κοινωνία. Από τη στιγμή που υπάρχει ο άνθρωπος, μερικοί έχουν βρει τον τρόπο να κυριαρχούν, να είναι πιο δυνατοί. Ως άκουσμα, ως όνομα και ως ηθοποιό, βέβαια τον θυμάμαι από τα νεανικά μου χρόνια. Προσωπικά το γνώρισα πολύ περισσότερο και πιο κοντά τα τελευταία 16-15 χρόνια. Πρέπει να πω ότι όταν τον γνώρισα και προσωπικά, σχημάτισε μια άλλη εικόνα από αυτή που είχα πιο πριν. Δηλαδή ήξερα ότι είχε ένα αγωνιστικό παρελθόν ο Τίτος, αλλά επειδή έζησε πολλά χρόνια στην Αμερική, στο Χόλιγουντ, είχα δει και ξένες ταινίες, είχα την εντύπωση ότι ο άνθρωπος αυτός εντάχθηκε μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο σύστημα. Και όταν το γνώρισα, ύστερα μπορώ να πω από την πρώτη στιγμή, έκανα αυτοκριτική, γιατί σκέφτηκε ότι, ότι είναι πάρα πολύ απλό και πολύ εύκολο να κρίνεις μερικά πράγματα από μακριά. Και τότε τον αγάπησα πάρα πολύ, όχι μόνο γιατί ήταν ένας καλός ηθοποιός, όχι μόνο γιατί ήταν κομμουνιστής,
αλλά γιατί έκανε αυτό που το θεωρώ πολύ, που έχει μεγάλη σημασία, δηλαδή να περάσεις από τα 40 κύματα, να μπεις παντού και να μείνεις αλόβητος, ανεπηρέαστος, να μην χάσεις τον άξονα του χαρακτήρα σου. Αυτό δείχνει πολύ μεγάλη δύναμη, παρότι όταν τον γνώριζες, ήταν ένας απλός άνθρωπος, καθημερινός της γειτονιάς, θα μπορούσε να είναι τύρα από το ο Μπακάλης, ο Χασάπης. Δεν είχε καθόλου βεντετισμό επάνω του. Μιλούσε πάρα πολύ απλά, λίγα λόγια, είχε πολύ χιούμορ. Δηλαδή, όταν τον γνώρισα, πραγματικά τον αγάπησα πάρα πολύ. Για αυτό το λόγο. Όχι μόνο γιατί ήταν καλός ηθοποιός και κομμουνιστής. Σε όλη του τη ζωή, ο Τίτος Βανδύς έδινε μεγάλη σημασία στην κινητοποίηση του συνόλου. Το μεροκάμα, το έλεγε, είναι ιερό. Το δίκαιο του εργάτη είναι ιερό. Και αν ένας εργάτης δεν έχει ανάγκη, έχει πιει με το αφεντικό και έχει διασκεδάσει μαζί του, το μεροκάματο πρέπει να το πάρει. Αν δεν τσακωθεί για το μεροκάματο, προδίδει όλη του την τάξη. Είναι κάτι που πρέπει να κυνηγά συνέχεια για να αποκτήσει συνείδηση. Μια συνείδηση που ο ίδιος την απέκτησε μέρα με τη μέρα, χρόνο με τον χρόνο, μέσα από τη δουλειά του αλλά και τους αγώνες του, σε κάθε κρίσιμη στιγμή και της ιστορίας, αλλά και της προσωπικής του ζωής. Θα σταθούμε για λίγο στον Κυρκώστα, τον Τζαγκάρη, στη Θεσσαλονίκη. Ο λόγος του Κυρκώστα έπεφτε σαν βροχή, σε δέντρο που κάρπιζε αμέσως. Τα μάτια του γέμιζαν δάκρυα όταν μιλούσε για εκείνον. Ο Τίτος Βανδύς αισθανόταν άσχημα που τον προδίδουν τα βουρκωμένα μάτια του. Ίσως να σκεφτόταν ότι δεν ταιριάζουν με την ηλικία του, αλλά σίγουρα ήξερε και ξέρουμε ότι η ευαισθησία δεν έχει ηλικία. Και η επιστροφή μέσω της μνήμης μας στην παιδική μας ηλικία τροφοδοτεί με ενέργεια, δύναμη και εφόδια το παρόν και το μέλλον μας. Από αυτόν κατάλαβα τι είναι οι τάξεις. Κατάλαβα τι είναι ο καταπιεσμένος, ο καταπιεζόμενος και τι είναι ο εκμεταλλευτής. Τον τζαγκάρι αυτόν τον φοβόμαστε. Δεν είχα δει ποτέ. Πηγαίναμε όλο γύρω-γύρω και ήταν κομμουνιστής, ήταν κομμουνιστής κλπ. Και μία φορά, δεν ξέρω να πω την ιστορία με τους... πώς τους λέω, τους οικοδόμους, όλο μπεταζίδες τους και μου λένε, ναι, αυτό είναι σαν να βρεις, γιατί βρεις, μπεταζίδες τους. Λοιπόν, με τους οικοδόμους, γινόταν μία διαδήλωση, μία διαμαρτυρία στο Δεσπότη. Και το μπαλκόνι μας ήταν ακριβώς από πάνω και αυτοί θα ήταν, ξέρω εγώ, 1000 άνθρωποι, 800. Έτσι, πώς το λένε, σιχαμέρι. Γιατί ήμουν από πολύ προστρωμένη οικογένεια, μη μου ξέρω εγώ. Τραγιάσκες αυτά τα που κάμισα με το κουμπάκι χωρίς το αξίριστη. Δεν ήταν κάτι που ήξερα εγώ. Ξέρω την Μπριγαντίνη, το μαλλί, την... Τη γραβάτα. Τα γραβάτα και τα λοιπά. Και ξαφνικά γίνεται μια επέλαση. Η χωροφυλακή, η έφηπος χωροφυλακή, ορμάει τσάκα, τσάκα και τους τσακίζει. Έματα, κακό, φασαρία. Να φωνάζουμε από πάνω μη και τα λοιπά. Φώναζα κι εγώ μη, έκλαιγα, ξέρω. Και μου έμεινε. Και όταν μια φορά πήγα στον... Αποφάσισα να δω, μου είπαν ότι είναι κομμουνιστές. Και αποφάσισα να πάω σε αυτόν τον Τζαγκάρη. Να δείτε τι είναι αυτοί οι κομμουνιστές. Τι είναι αυτοί οι κομμουνιστές. Και δεν του είπα βέβαια τίποτα ότι ξέρεις ήρθαμε εδώ τι είναι κομμουνιστές. Του είπα τάχα θα πάμε να κάνουμε παπούτσια εκεί. Και και μοιάζει και με κάποιο θείο μου. Κάποιο θείο που το συμπαθούσα πολύ. Και τώρα που το σκέφτομαι, μετά που το σκέφτηκα τώρα αυτή τη στιγμή, μπορεί να ήταν και 32 χρονών και 35 χρονών. Εμένα μου φαίνεται να είναι. Είμαι και πολύ μικρό, είμαι 14 χρονών. Και μου είπε 2-3 πράγματα. Πού μένει στη μητέρα. Και του λέω, α, εσύ σου πού έκανε τι φασαρίε μου. Λέω, δεν ήμουν καλά φασαρίε. Λέει, η χωροφυλακή ήρθε, λέω, τι με τσακώθηκαν. Λέει, γιατί, ήταν, λέω, κομμουνιστές. Πώς ήταν οι κομμουνιστές, μου λέει, τι ήταν, είχαν κέρατα, είχαν αυτό, πώς διάλογο ήταν αυτοί οι κομμουνιστές. Ήταν κομμουνιστές κι εγώ. Μου λέει, άκου εδώ, παιδί μου, οι άνθρωποι φωνάζει, κάνει τα καλά καθόμενα. Οι άνθρωποι φωνάζουν γιατί θέλουν να φάνε, γιατί έχουν οικογένειες, γιατί έχουν αυτό. Και εσύ το ίδιο θα έκανες. Δεν θα θέλεις να σου πάρουν το δίκιο κτλ. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα ήταν
σε όλη μου τη ζωή να μην χάσω μεροκάματο, γιατί ήξερα ότι την αξία του μεροκάματου, ότι έπρεπε να πληρώνεις, ότι δεν έπρεπε να πηγαίνεις, από αυτά τα μάτια, δεν έπρεπε να πηγαίνεις τζάμπα κάπου, να κόβεις το ψωμί του άλλου, να κόβεις, όλα αυτά. Ουσιαστικά ήταν δηλαδή η πρώτη επιρροή στην πολιτική σας συνείδηση. Από εκείνη την ημέρα δεν έκανα, πως ποτέ δεν σκέφτηκα και τι γίνεται και τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Ήξερα ότι δεν ήμουν εργάτης. Δεν ήμουν εργάτης. Δεν μπορώ να πω. Και δεν θέλω να μιλάω έτσι, γιατί ο άλλος λέει, βαριά είσαι ηθοποιός με τα αυτοκίνητα, με το ένα, με το άλλο, τότε κάτι και μας πουλάει τώρα. Το γεγονός είναι ότι αυτός μου έφτιαξε τη ζωή μου εμένα και εγώ του χρωστάω ότι είμαι καθαρός. Είμαι καθαρός μέσα μου. Δεν βλέπω τους Αμερικάνους σωτήρες, ας πούμε. Ήταν ένας άνθρωπος που μιλούσε έχοντας μια δεδομένη πίστη. Δηλαδή αυτό που λέμε ήταν πιστός κομμουνιστής. Ταυτόχρονα παρατηρούσε, έβλεπε, σχολίαζε. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που είχε μια βαθιά πεποίθηση μέσα του και ήταν πάρα πολύ απλός. Εξέφραζε πολύ εύκολα την αγάπη του για το κόμμα, το θαυμασμό του για τους ανθρώπους. Και να πω την αλήθεια, τον έχω έτσι περισσότερο στο μυαλό μου σαν ένα πολύ ωραίο δίδυμο με το Χαρίλο Φλωράκη. Ήταν απίθανοι οι δυο τους, δηλαδή στο χιούμορ και τα λοιπά. Και τώρα θυμάμαι αυτά που είχα ακούσει όταν πήγαν μαζί στο Άγιον Όρος. Δηλαδή ήταν αυτός ο άνθρωπος, ο δοσμένος, που αγωνιούσε, χαιρόνταν εύκολα. Αυτό το πράγμα δηλαδή μου έχει μείνει. Και δεν έκανε αφιψηλού κριτική. Έλεγε τη γνώμη του, τις παρατηρήσεις του, αλλά με πολύ μεγάλη αγάπη. Γεννήθηκε το 1917, ανήμερα της Οκτωβριανής Επανάστασης. Δεκάχρονος ο Τίτος Βανδύς έλεγε στη μάνα του ότι τάχα έχει γαλλικό αξάν και για να μιλά καλά τα ελληνικά πρέπει να πάει σε δραματική σχολή. Τα κατάφερε. Το γυμνασιόπεδο πήγε σε δραματική σχολή της Θεσσαλονίκης και έπειτα έπαιξε σε σχολικές παραστάσεις με σκηνοθέτη τον Τάκη Μουζενίδη. Το κακό έγινε. Παράτησε το σχολείο και βρέθηκε στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου με μεγάλους δασκάλους. Μετά τις πρώτες ερωτικές εμπειρίες, 18χρονος, ετοιμαζόταν να παντρευτεί την πρώτη του γυναίκα, τη συμμαθήτριά του στη σχολή, Μαρία Αλκαίου. Πριν το γάμο του, που διαλύθηκε γρήγορα, η Μαρίκα Κοτοπούλη έδινε παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη. Ο Τίτος Βανδύς πήγε και την είδε και της είπε ότι σπουδάζει ηθοποιός. Η Κοτοπούλη υποσχέθηκε να ξαναμιλήσουν στην Αθήνα. Δεν άργησε πολύ να βρεθεί επί σκηνής μαζί της, σε ασήμαντους και ύστερα σε σημαντικούς ρόλους. Στα 1932-33, ο Τίτος Βανδύς έγινε μέλος της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η πρώτη επαφή με την οργάνωση, πρώτη μυρουδιά από το ΚΚΕ. Το 1933-34, δευτεροετής στη σχολή, παίζει στο Εθνικό Θέατρο στον Ιούδα του Σπύρου Μελά και γίνεται μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Η Κατερίνα Ανδρεάδη υπόσχεται στο μέλλοντα πεθερό του, άντρα της Απφός Αλκαίου και δάσκαλό του στη σχολή Νίκο Παπαγεωργίου, ότι θα πάρει στο θείασό της τους μελλονύμφους. Το νεαρό ζεύγος έμεινε άνεργο. Αργότερα ο Τίτος Βανδύς δουλεύει με την Κατερίνα και στο Εθνικό. Η μεταξική δικτατορία δεν τον σηκώνει και φεύγει από το Εθνικό. Στα χρόνια 1937-1938 περιοδεύει με το θείασο Αργυρόπουλου Λάμπρου Σαντορινέου. Μεγάλο σχολείο, έλεγε. Καθημερινά και άλλο έργο. Στο θείασο ήταν και ο μορφωμένος και σπουδαίος κομμουνιστής ηθοποιός Αντώνης Γιαννίδης. Μεγάλος δάσκαλός του κι αυτός. Το καλοκαίρι του 1938 συμμετέχει σε περιοδεύοντα εταιρικό θείασο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Το 1938 πάει στο στρατό, το 40 στο μέτωπο. Τότε αρχίζει το μίσος του για τον πόλεμο. Οι ιστορικοί γράφουν, έλεγε, για κάθε πόλεμο πολλά χρόνια μετά τη λήξη του, απολύτως αντικειμενικά. Ούτε λέξη για το παγκόσμιο καθεστώς της δουλείας που μας επιβάλλει να πηγαίνουμε στον πόλεμο και να δίνουμε τη ζωή μας ή κομμάτια από το κορμί μας για να πλουτίζει το πουγγί των ισχυρών της γης. Αλήθεια, ποιοι είναι οι ισχυροί? Εμείς είμαστε ισχυροί, οι πολλοί, είναι σίγουρο. Δεν έχουμε παρά να καθίσουμε και να σκεφτούμε 5 λεπτά. Να ξεχάσουμε αυτά που μας καρφώνουν στο μυαλό με όλα τα μέσα που διαθέτουν, από σχολεία, ΜΜΕ, Βασιλεία των Ουρανών και βία. Άνανδροι δολοφόνοι, πηγαίνετε να δείτε τα
ερείπια που σκεπάζουν τα αποτεφρωμένα υπολείμματα αυτών που σκοτώσατε. Έχω διαβάσει το βιβλίο του βέβαια και πρέπει να πω ότι το διάβασα μονορούφι. Και έμαθα πράγματα που οπωσδήποτε δεν τα είχα μάθει, γιατί συνήθως αυτά που ξέρουμε για την κατοχή δεν ήταν μέσα από τον καλλιτεχνικό κόσμο. Έμαθα πώς ξεκίνησε, πώς έφτασε και το έργο αυτών των ανθρώπων μέσα σε συνθήκες της κατοχής. Ας πούμε, όταν μιλάς για κάποιον για την κατοχή, βλέπεις πείνα αυτά, δεν μπορείς να φανταστείς ότι ταυτόχρονα παίζονταν θέατρο, ότι γίνονταν προσπάθειες με κάποιο τρόπο να υπάρχει μια αιχμή, κάτι, αλλά και τι τράβηξαν και τι βάσανε και τι, πόσο δύσκολο ήταν για τους καλλιτέχνες. Με τη γερμανική κατοχή αρχίζει τον αγώνα της επιβίωσης, το κυνήγι του συσιτίου. Ο Δήμος Ταρένιος το μοιεί στο ΕΑΜ. Ζητά επανασύνδεση με το ΚΚΕ. Ο Γιώργος Γιολδάσης του ανακοινώνει. Το κόμμα σε ξαναενέκρινε. Το 1941 δουλεύει στο θείο σου του Αργυρόπουλου, έπειτα της Κατερίνας, με σκηνοθέτη τον Κάρολο Κούν. Μία από τις κομματικές ευθύνες του ήταν και ο τύπος. Το 1942 μαζί με άλλους εαμίτες εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ηθοποιών. Το 1943 παντρεύεται τη συμμαθήτριά του στη σχολή Κέτη Ασπρέα και αποκτούν την κόρη του Στίτα. Ο γάμος δεν κρατά πολύ. Δουλεύει σε γνωστούς θειάσους, συχνά πρωταγωνιστώντας. Έρχεται η απελευθέρωση και τα Δεκεμβριανά. Όλο το Δεκέμβρη ο Τίτος Βανδύς δρά στην πολιτικοφυλακή της Κυψέλης. Γενάρη του 1945 με την υποχώρηση, ο Βανδύς με άλλους εαμίτες ηθοποιούς διαβαίνει τη Θήβα, τη Λαμία, το Αγρίνιο, τη Λάρισα, την Κοζάνη, συμμετέχοντας στο θέατρο του λαού. Παίζει στα έργα του Ρίτσου, η Αθήνα στα Άρματα, του Γιαλαμά, ελληνική εποποιία, του Τσέχοφ, αίτηση σε γάμο. Μετά τη Βάρκιζα, οι εαμίτες καλλιτέχνες γυρίζουν στην Αθήνα. Με διευθυντή τον Ανδρέα Μαρουλίδη, δημιουργείται ένα θίασος εξαιρετικών εαμιτών ηθοποιών. Βεάκης, Γιαννίδης, Κουρί, Μωρίδης, Ταρένιος, Δήμος και Δράκας, Δαμιανός, Βασταρδής, Βανδύς, Μιράτ, Παΐζη, Παπαθανασίου. Σκηνοθέτης ο Γιαννούλης Αραντίδης. Σκηνογράφος ο Γιώργος Βακαλό. Ο θίασος ανεβάζει κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο σε μια παράσταση του Σεξπηρικού Ιουλίου 4. Στο θέατρο εισβάλλουν 100 χίτες. Και ήρθαν λοιπόν μέσα, που κάρανε μέσα, ήταν χίτες τότε. Και βγήκε ένας, και επειδή υπήρχε μια νέκρα, και ήταν ο Βεάκης και ένας από κάτω αρχίζει, αλλά χωρίς συνέστημα, χωρίς αλήθεια, κάτι για να τους ξεσηκώσει, κάτι για να ξεσηκωθεί ο ίδιος. Εσύ που είσαι, εσύ στην ηλικία, εσύ πατέρας, να διαφθείρεις τον κόσμο. Και κάνουν να ορμήξουν και τότε η Αλέκα η Παΐζη. Βάζει μια φωνή. Μείναν όλοι. Σε εκείνη τη στιγμή έγινε και με τους αυτούς ένα μπέρδεμα εκεί και το σκάσαμε. Χτυπήθηκε ο Βεάκης λίγο, ο Γιαννίδης λίγο και η Μιράντα λίγο, η Μιράντα η Μιράτ. Μετά πήγαμε τουρνέ. Και παίζαμε και παίζαμε επαναστατικά έργα, παίζαμε και τα λοιπά. Μη μιλάω εγώ για τον Τίτο. Όπου και να μιλήσουν θα σου πούνε τι συνάδελφος ήτανε, τι καλλιτέχνης είναι, αυτά τα ξέρει ο κόσμος. Πολύ σημαντικό ήταν ότι ήταν και πολύ καλός δάσκαλος, πάρα πολύ καλός. Και ακόμη και τώρα τα παιδιά του τον σκέφτονται με πολύ αγάπη, σεβασμό και θαυμασμό. Αρχές του 1945 δημιουργείται ο εαμικός θίασος Ενωμένοι Καλλιτέχνες. Λειτουργεί μέχρι το 1946. Ο Σταρένιος, ο Βανδύς και η Παΐζη κάνουν δικό τους θίασο. Ο Βανδύς και η Αλέκα Παΐζη είναι ζευγάρι από το 1945. Το 1947 ο Τίτος Βανδύς καλείται στο στρατό σαν έφεδρος και η Αλέκα Παΐζη εξορίζεται. Μετά την επιστροφή της από την εξορία, γύρω στο 1950, παντρεύονται, αλλά το 1956 χωρίζουν. Το 1960, όταν πήγε στις Κάνες για την προβολή της ταινίας του Ζήλντα Σεν «Ποτέ την Κυριακή», όπου συμπροταγωνιστούσε με τη Μελίνα, γνώρισε έναν Αμερικανό αντζέντη.
Αυτός ο ατζέντης, Μάη του 1965, του ζήτησε τηλεφωνικά να πεταχτεί στο Παρίσι για μια πρόταση του Αμερικανού παραγωγού Λέρνερ να παίξει στο θέατρο, το δεύτερο μεγαλύτερο του Broadway, με $1,000 την εβδομάδα. Ελπίζοντας να ξελασπώσει από τα θειασαρχικά του χρέη, ο Τίτος Βανδύς πάει στο Παρίσι και την άλλη μέρα στη Νέα Υόρκη για ακρόαση από το επιτελείο του παραγωγού. Αγγλικά δεν ήξερε. Έκανε αγώνα για να τα μάθει το ταχύτερο. Αύγουστο του 1965 άρχισε πρόβες. Η επιτυχία του σε αυτή την παράσταση και σε άλλες, σε πολλές ταινίες και σίριαλ, τον έκανε να παραμείνει και να δουλέψει στην Αμερική περίπου 26 χρόνια. Έπαιξα 5 έργα στο Broadway συνεχόμενα, με κάτω από τον τίτλο πρώτο όνομα «With Titos Vandis», με τον τίτλο το Βανδύ. Για έναν άνθρωπο που δεν ξέρει τι, πώς το λένε, την γλώσσα και τα λοιπά. Φίλους αποκτήσατε. Με μεγάλους ηθοποιούς. Μόνο ένα έργο που έχω και τη φωτογραφία. Μόνο σε αυτό το έργο ήταν ο Λόρενς Ολίβιε, ο Ντιουβάλ, ο Ρομπέρ Ντιουβάλ. Αισθανόμαστε με πάρα πολύ κακός. Ο Τζο Βάισμαν, αυτό δεν τον ξέρετε, ήταν πολύ μεγάλο. Ήταν αυτή η Αγγλέζα, η Αλεξάνδρα, όπως τη λένε, ήταν η Κάθριν Ρος, ήταν, πώς το λένε, μόνο με εκεί δηλαδή είναι. Και φυσικά και με τον Woody Allen έχω παίξει και, πώς το λένε, με έχει σκηνοθετήσει. Δεν θυμάμαι ονόματα καθόλου, δεν θυμάμαι ονόματα. Με όλους έχω παίξει. Μόνο στο Broadway, πριν πάει στο Hollywood, στο Los Angeles, έκανε 8 musical που ήταν πάνω, δηλαδή, όχι έτσι ένα ρολάκι, σε πολύ σπουδαία πράγματα. Και μετά πάλι στην τηλεόραση πολύ και στο θέατρο και στο σίνεμα πολύ. Το 1982 ήρθε στην Ελλάδα. Δούλεψε στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση και ξαναδίδαξε σε δραματικές σχολές. Επανασυνδέθηκε με το ΚΚΕ, στο οποίο δεν έπαψε ουδέποτε να πιστεύει. Αρθρογραφούσε κάθε εβδομάδα στο Ριζοσπάστη. Ελπίδα του ήταν όσοι διαλέγουν το δρόμο του αγώνα και προπάντων η ΚΝΕ, το νέο αίμα του ΚΚΕ, έλεγε. Και περηφάνεια του μεγάλη ήταν ότι από τη ζωή θα φύγει κομμουνιστής, όπως ο Κυρκώστας, ο Τσαγκάρης, που ο λόγος του έπεφτε σαν τη βροχή σε δέντρο που κάρπιζε αμέσως. Συνήθως έτσι με τον Τίτο, και νομίζω ότι ήταν φυσιολογικό, μας απασχολούσε το σήμερα, όλη αυτή η δύσκολη περίοδος, παγκόσμια, στην Ελλάδα, αυτά που περνά ο λαός τα βάζανε και πάντα ο πόθος του ήταν να δυναμώνει το κόμμα. Αυτά περισσότερο συζητούσαμε. Και νιώθω την ανάγκη να πω κάτι άλλο. Δεν είμαι τύπος που παρακολουθώ στην τηλεόραση τα σίριαλ, όχι γιατί τα περισσότερα δεν είναι καλά, αλλά δεν έχω και χρόνο και κυρίως δεν μπορώ να τα παρακολουθώ κάθε μέρα. Δηλαδή τα καθημερινά σίριαλ. Γιατί δεν είμαι στάνταρ ώρες. Έτσι, ακόμη και αν παίζεται κάτι καλό, δεν μπορώ να το δω. Θυμάμαι λοιπόν ότι η μητέρα μου είπε ότι κοίταξε να δεις, να βλέπεις αυτό το Βίος Ανθόσπαρτος που παίζει ο Τίτος. Βέβαια το έχασα, αλλά μετά στην επανάληψη, έπεσε η επανάληψη καλοκαίρι, που ήταν λίγο τα πράγματα πιο χαλαρά. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι ώρα ήταν, πάντως ίσως ήταν μεσημέρι. Τι να πω, νομίζω ότι είναι από τους καλύτερους τελευταίους ρόλους του, όπως έπαιζε. Δηλαδή ήταν ένας φυσικός άνθρωπος. Δηλαδή όλη αυτή η ικανότητα είχε μεταγραπεί σε μια πλήρη ταύτιση με το ρόλο που έπαιζε. Και ειλικρινά το έβλεπα. Εντάξει, είχε ενδιαφέρον αυτό το σύριαλ, δεν μπορώ να πω ότι ήταν σαν τα άλλα. Και οι αληθοποίητες ήταν καλοί, αλλά ο Τίτος ήταν καταπληκτικός. Εμφανίσταν πάντα σε κάθε του κουβέντα η αισιοδοξία και η πίστη του στη δύναμη του ανθρώπου, όταν αυτή ενισχύεται από το όνειρο για ένα δικαιότερο κόσμο. Είμαστε περήφανοι, πραγματικά, οι νεότεροι που γνωρίσαν αυτούς τους ανθρώπους που έγιναν νέοι κομμουνιστές και πέθαναν κομμουνιστές, και τους γνωρίσαμε αυτό που λέμε σε μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα,
ξαναλέω, μέσα στη ζωή, μέσα σε όλα, όχι στον κόσμο του, και βλέπει κανείς τη δύναμη του κόμματος, του κινήματος, των ιδεών, ότι μπορεί έναν άνθρωπο με ταλέντο να τον βοηθήσει να γίνει ολόκληρο ταλέντο και σαν άνθρωπος και σαν ηθοποιός. Πιστεύω ότι μπορεί η εποχή μας να έχει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες και να μην μπορεί μαζικά να διαπλάθει τέτοιους ανθρώπους, ιδιαίτερα στον χώρο της τέχνης. Όμως υπάρχουν πάρα πολλοί, είμαι βέβαιη. Δεν μπορεί να ήταν μόνο ο Τίτος ή οι άλλοι που δεν είναι τις ώρες να τους μνημονεύσω. Νομίζω ότι θα έρθει η ώρα που θα δούμε πολλαπλάσια τέτοια ταλέντα. Αλλά πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς. Δεν είναι εύκολο ένας καλλιτέχνης από μόνος του, όταν το γενικό κλίμα είναι δύσκολο. Θέλει και την προσέγγιση του κοινού, των προοδευτικών ανθρώπων, των κομμουνιστών, την προσέγγιση και την κατανόηση, γιατί όπως και το κάνουμε, ο καλλιτέχνης θέλει ένα ακροατήριο. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θέλει ένα ακροατήριο ο καλός καλλιτέχνης, και όχι μόνο για να επιβιώσει, αλλά για να μπορέσει να νιώθει ότι δίνει. Εκτός του Κυρκώστα και της Μπέτης, όπως εξομολογείται στο βιβλίο του, ο τρίτος της παρέας είναι ο εαυτός μου, που μου φέρνει εμπόδια, με εκθέτει, με προκαλεί, με ρωτάει. Αφού έγραψες ένα βιβλίο για να τα πεις όλα, γιατί δεν τα είπες? Τι να κάνω, να τον συγχωρήσω, να τον σκοτώσω ή να τον αγαπήσω? Θα κάνω μια ευχή, να καταργηθεί το ρητό «η σιωπή είναι χρυσός», γιατί η σιωπή είναι ντροπή. Και να φωνάζουμε όλοι μαζί για το δίκιο, για τη λευτεριά, για τον άνθρωπο. Αυτή ήταν η τελευταία κουβέντα του Τίτου Βανδύ. Δεν την ξεχνάμε.